ορισμός των καινούριων αντιδημάρχων σηματοδοτεί την, ουσιαστικά την αφετηρία προς τις εκλογές. Η βασική φιλοσοφία του ορισμού των αντιδημάρχων έχει να κάνει με το άνοιγμα προς τα υγιή κομμάτια, τα αυτοδιοικητικά κομμάτια. Εκείνα τα οποία σηματοδοτούν την ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, την αυτοδιοίκηση που θα ασχολείται για το καλό των πολιτών και το κύριο κίνητρό της θα είναι πώς θα βοηθήσει την ανάπτυξη του τόπου, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω πορεία του. Στο πνεύμα αυτό ορίστηκαν αντιδήμαρχοι ο Ηλίας Οκανάκης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κοινωνίας Εκκίνηση, και το μέλος αυτής ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Μιχαήλου. Όπως ξέρετε, ο Ηλίας Οκανάκης είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στον κλάδο των γεωργικών. Παράγει εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα που έχουν μπει στις αγορές, σε πολύ δύσκολες αγορές όπως της Αμερικής, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Κίνας. Αυτό δείχνει τη δυνατότητα που έχει πάνω στην εμπορία και στην πρόσθεση προστιθέμενης αξίας στα αγροτικά προϊόντα. Επίσης, ο Μιχαήλ Παναγιώτης είναι ένας παλιός αυτοδιοικητικός από το 1990. Έχουμε μια κοινή πορεία, γιατί προέρχεται από το χωριό μου την Φινικούντα. Βέβαια, ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαμε συμμετάσχει στην ίδια δημοτική παράταξη. Αυτό δείχνει και τη σύνθεση που μπορεί να πετυχαίνουν οι ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές δυνάμεις. Και ορίζεται αντιδήμαρχος Μεθόνης και στον τομέα της απασχόλησης. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο, οι δύο που τοποθετήθηκαν ως αντιδήμαρχοι, σηματοδοτούν μια καινούργια πορεία, ένα άνοιγμα προς όλο τον αυτοδιοικητικό κόσμο που υπάρχει στην περιοχή μας. Γιατί η περιοχή μας έχει ανάγκη όλους για ένα κοινό έργο που είναι η ανάπτυξή της, η προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας και της οικονομικής ευμάρειας των δημοτών μας. Αυτό θα είναι το πνεύμα μας, σε αυτό θα συνεχίσουμε, με σταθερά προσιλωμένη στις αξίες της εργατικότητας, της εντιμότητας και της χρηστής διαχείρισης. Δήμαρχε, σχολιάζοντας τις επιλογές σας, μπορούμε να πούμε ότι ο Δήμος Πύλου Νέστορος δείχνει το δρόμο των συνεργασιών, που φαίνεται να είναι και το ζητούμενο στις μέρες μας. Πιστεύω ότι πλέον η κοινωνία πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πραγματικά οι αλλαγές που συντελούνται είναι εντυπωσιακές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας να περισσεύει και πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τις δύσκολες καταστάσεις που διαμορφώνονται σε κυρίαρχα κοινωνικά θέματα που μέχρι τώρα θεωρούσαμε αυτονόητα ότι είχαν λυθεί, αλλά δυστυχώς επανέρχονται σε καθημερινή απέτηση.